Η συντονιστική επιτροπή τη Νέα Αριστερά Μαγνησία, παρουσία του Νίκου Βούτση, στο πλαίσιο του προσφυγιακού διαλόγου ενόπιση συνεδρίου, παραχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου σε ξενοδοχείο του Βόλου. Ο κ. Βούτση αναφέρθηκε στι πολιτικέ θέσει του κόμματο σχετικά με την κλιματική κρίση και το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων, τονίζοντα την ανάγκη για βιώσιμε πολιτικέ που δεν θα αυξάνουν τι κοινωνικέ ανισότητε. Παράλληλα, ο κύριο Βούτση απέκλεισε την προοπτική συνεργασιών με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στο δρόμο για την ανάδειξη μια άλλη πολιτική πρόταση απέναντι στην ελευθερή κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη. Για την κλιματική κρίση και την οικολογία, ότι δηλαδή δεν φταίει το κλίμα, φταίει το σύστημα. Ε, κρατήστε το αυτό, διότι κάποια στιγμή και θα έπρεπε ήδη να το λέει όλο ο κόσμο. Ε, εδώ στη Θεσσαλία και εσείς στο Βόλο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό που ονομάζουν την τελευταία δεκαετία ασύμετρες και ξαφνικές ε, κλιματικές ε, κρίσεις. Ε, το ξέρουμε, μιλάμε για φαινόμενα πλημμυρών, μιλάμε για φαινόμενα ε, πυρκαγιών, μιλάμε για φαινόμενα λειψιδρίας ε, και μιλάμε και για τις συνέπειες αυτών των φαινομένων Παγκοσμίω, παραδείγματο χάρη τη μεγάλη αύξηση των ροών των μεταναστευτικών προσφυγικών ροών. Η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί από τη Δευτέρα, αν πρόεδρο τη ΗΠΑ γίνει Τραμπ. Γι' αυτό δες, δεν μίλησα τυχαία ω πρώτο για αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν οι αρνητέ τη κλιματική κρίση. Βεβαίω το θέμα τη κλιματική κρίση και τη αντιμετώπιση τη με τη στρατηγική τη πράσινη μετάβαση που έχει ε, η Ευρώπη και με την οποία χοντρικά συμφωνούμε, ε, πρέπει να λαμβάνει υπόψη να μην δημιουργεί καινούριε ανισότητε. Και γι' αυτό είχαν γίνει τα μεγάλα κινήματα του αγρότε στι Βρυξέλλε και αλλού, διότι είχαν αντιληφθεί και σωστά από την πλευρά του ότι είχαν αφαιρεθεί πόροι από την ΚΑΠ από την ανανέωση της ΚΑΠ για να πάνε για την πράσινη μετάβαση. Είχαμε αποφασίσει ότι είναι απαιτητέ και νομικά, ηθικά, ιστορικά τεκμηριωμένες οι απαιτήσει για επανορθώσεις σε σχέση με τα εγκλήματα που διεπράξησαν από τα γερμανικά και όχι μόνο στο πόρισμα υπήρχε και για τη βουλγαρική κατοχή στη Μακεδονία κτλ. από τα γερμανικά στρατεύματα στη διάρκεια της κατοχής. Δεν είναι μόνο το δάνειο ε, για το οποίο υπάρχει μια εξαιρετικά τεκμηριωμένη ανάλυση του νομικού συμβουλίου του κράτους και του γενικού λογιστήριου. Ε, είναι και τα θέματα που πρόκειψαν από το λοιμό